Κορυφώνεται η αγωνία των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες, με το χρόνο πλέον να μετρά αντίστροφα. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, φέτος ο αριθμός των εισακτέων επιτυχώντων αναμένεται να είναι μεγαλύτερος από 60.000. Στο νούμερο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των επιτυχώντων σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Οι περισσότεροι από 90.000 υποψήφοι των ημερήσιων και εσπερινών ηλικίων θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα στις 8.30 το πρωί και στις αίθουσες μέχρι τις 8 το πρωί. Κάθε γραπτή εξέταση μαθήματος θα διαρκεί 3 ώρες το μέγιστο. Σημειώνεται ότι η εξεταστία ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών γέλ. Φέτος δεν υπάρχουν ιδιαίτερες μεταβολές στον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων συνολικά. Θα εφαρμοστεί για τρίτη χρονιά η ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ. Τα αποτελέσματα βάσης αναμένεται να ανακοινωθούν και φέτος νωρίς, προς τα τέλη Ιουλίου, όπως έγινε και πέρυσι. Το πρόβλημα πάντως με την Τράπεζα Θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις των Λυκείων έχει θορυβήσει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει εντείνει τους ελέγχους στο σύστημα μετάδοσης θεμάτων για τις πανελλαδικές εν ώψη της πρεμιέρας των εξετάσεων. Αρχίζουμε την Παρασκευή, 2 του μηνός, με νεοελληνική γλώσσα όπως πάντα. Είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, έτοιμοι όταν λέω, η οργάνωση είναι έτοιμη, τα παιδιά από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμα ψυχολογικά. Πάμε για εξετάσεις. Ο προγραμματισμός για τις εξετάσεις υπήρχε πριν γίνουν οι εκλογές. Οπότε δεν είχαμε κάποια αλλαγή. Οι δεύτερες εκλογές τώρα που θα γίνουν είναι αρκετά μετά, οπότε δεν επηρεάζουν τις εξετάσεις καθόλου, τις πανελλήνιες. Τα παιδιά να έχουν καλή δύναμη, καλή επιτυχία στις εξετάσεις και στους γονείς καλή δύναμη να υποστηρίξουν τα παιδιά τους. Η έναρξη των φετινών πάντως πανελλαδικών θα γίνει την 1η Ιουνίου. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν με εξεταζόμενο μάθημα τα νέα ελληνικά στα ΕΠΑΛ και μία ημέρα μετά, δηλαδή την Παρασκευή, στα γενικά λύκεια με εξεταζόμενο μάθημα τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι εξετάσεις αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Ιουνίου.